Η διαγραφή του Φαΐλου Κρανιδιώτη έσπασε την παράδοση που ήθελε τις διαγραφές να ακολουθούν ισοκομματικές γκρίνιες. Αυτή τη φορά υπήρξε ομοθυμία στο Γαλάζιο Στρατόπεδο, καθώς τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος υποδέχτηκαν με ανακούφιση ή ακόμη και με ενθουσιασμό τη διαγραφή του Φαΐλου Κρανιδιώτη μετά τα όσα έγραψε για εκτελέσεις στο Γουδί με φόντο τις δηλώσεις Μουζάλα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, άνοιξε πρώτος το χορό. Θεωρώ το σχόλιο του κυρίου Φαΐλου Κρανιδιώτη ήταν αδιανόητο για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να υπάρχει διαφορετική αντίθεση από τον κύριο Μητσοτάκη. Μια τέτοια συζήτηση στη σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα, και κατά τη γνώμη μου, είναι πέραν των ορίων. Όταν συμμετέχει σε έναν πολιτικό οργανισμό, είσαι υποχρεωμένο να σέβεσαι τις βασικές σου αρχές. Ο ίδιος πάντως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης δεν φάνηκε να πτωείται και λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του απάντησε με επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. 7 φορές να με διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης, μισός πολιτικός άντρας δεν θα γίνει. Διότι αυτά τα πράγματα, αγαπητέ, ξέρετε, πρέπει να τα έχεις ή τα έχεις ή δεν τα έχεις. Ιδιαίτερος αιχμηρή και η φωτεινή πιπηλή. Του δίνω συγχαρητήρια που μας απάλλαξε από Φαΐλους Κρανιδιώτηδες. Όπως πληρώσαμε τον Τάκη Μπαλτάκο, θα πληρώναμε και το Φαΐλο Κρανιδιώτη, αν δεν τον ξοπέταγε επιτέλους χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, με ανάρτηση του στο Facebook, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης είχε χαρακτηρίσει Golden Boy τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Η ιστορία προχωράει τόσο γρήγορα που θα μετρήσει ανελέητα και τα Golden Boys με συστατική του μπαμπά τους. Διότι όλοι οι επικοινωνιολόγοι του κόσμου, οι ενδυματολόγοι και οι λογογράφοι, όλα τα λεφτά της γης δεν μπορούν από μόνα τους να φτιάξουν μισό πολιτικό άντρα.